Συναυλία του JB στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Αμέ. Wait, who? Yay. Λοιπόν, είμαι η Χριστίνα. Και είμαι η Goldie. Και είμαστε Nuku Squad. Ω, δυναμικό ήταν αυτό. Ξέρεις γιατί έχουμε ακόμα τη φωνή μας από χθες. Είναι καλό αυτό ή κακό? Θέλεις να σου πω ακριβώς αν είναι καλό ή κακό ή... Έχουμε νομίζω πολύ χρόνο να τα αναλύσουμε μπροστά μας το όλο ζήτημα. Ναι, αυτό ισχύει. Να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας βέβαια σε αυτό το επεισόδιο και έχουμε καλεσμένους έκπληξη. Να πούμε βέβαια λίγα λόγια για τη συναυλία, ότι η συναυλία έγινε 22, όχι 27 θα ανέβει το επεισόδιο. Όχι. Ωραία. 22. Έγινε 22 του μήνα στο Fuzz Live Club και ήταν μία από τις καλύτερες K-pop συναυλίες που έχουν γίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό μπορούμε να το πούμε, παιδιά. Ήταν φυσικά όλος ο χώρος, γινότανε χαμούλες. Πραγματικά ξεπεράσαμε το χιλιάρικο από θέμα κοινού, άνετα. Ας πούμε for safety reasons, γιατί το Fuzz Official έχει 1000 άτομα capacity, ας πούμε for safety reasons ότι ήμασταν 1000. Ήμασταν όσο πρέπει. Αρκετά και όσο πρέπει. Ας πούμε ότι ήμασταν όσο πρέπει. Οι πόρτες από πίσω ναι μεν ήταν ανοιχτές, αλλά ας πούμε ότι ήμασταν όσο πρέπει. Yes. Λοιπόν, οπότε, για να μην λέμε πολλά πολλά, να φέρουμε τους πρώτους καλεσμένους μέσα. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ωραία, ωραία. Θέλω λοιπόν αυτή τη στιγμή να καλέσουμε από το control. Από το control, μας ενημερώνουν. Από το control, ναι. Τους K-pop World Greece εκπροσώπους που έχουμε, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην συναυλία του JB και ήταν μέσα στη διοργάνωση. Βεβαίως, να μας πούνε με λίγα λόγια πώς ήταν η όλη εμπειρία. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας, γεια σας! Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να τι κοπέλα, γεια σας, γεια σας! Εγώ είμαι με καθυστέρηση, δεν είστε. Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε σήμερα μαζί μας, να μας πείτε έτσι πώς σας φάνηκε η όλη φάση για τη συναυλία. Ναι, αναμένουμε. Γενικά έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Αλλά πότε ανακοινώθηκε, πότε έγινε διοργάνωση. Ήταν αλλά... όλο τελευταία στιγμή, το καταλαβαίνουμε, αυτά τα πράγματα γίνονται, ναι, okay, εντάξει. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Yeah. Μας αγκαλιάσε πάρα πολύ ο κόσμος. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και το βλέπαμε και στα μάτια τους που ήμασταν έξω. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, παιδιά. Και μόνο που έβλεπες άτομα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και απ' έξω που έρχονται μόνο και μόνο για τη συναυλία. Σε πιάνει η καρδιά σου. Ισχύει. Σε πιάνει η καρδιά σου. Ζήσατε αυτό που έχει ζήσει το K-Wave σε προηγούμενες συναυλίες και αυτό που κάθομαι και ουρλιάζω εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Ότι είναι το κόκορο. Εδώ. Εδώ σε πιάνει και μόνο που τους βλέπεις, βλέπεις τα πρόσωπά τους, βλέπεις τη χαρά, βλέπεις την προσμονή ότι θα πάνε σε συναυλία, θα δούνε τον καλλιτέχνη. Ισχύει. Παθαίνουν εγκεφαλικό και αυτό είναι το ωραίο της κατάστασης. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή μιλάω ο Σπύρος, γεια σας. Νιώθω ότι πέρα το ότι ήταν μια τεράστια αγκαλιά για την ταχύτητα που γίνανε τα πράγματα. Πιστεύω ότι ξεπεράσαμε όλοι, και το κοινό και εμείς, τους εαυτούς μας, γιατί όλα δούλεψαν ρολόι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ήταν πολύ σημαντικό. Και μιας και είπατε και για τον αριθμό των ατόμων, επιβεβαιωμένα ήμασταν πάνω από 1100 άτομα. Ας πούμε ότι ήμασταν 1000. Σπύρο. Είναι το capacity, το venue capacity λέει 1000. Ας πούμε ότι είμαστε 1000, μη γίνει καμιά βλακιά. Ήμασταν 1000 άτομα. Πάστε επίσημα. Correction, ήμασταν 1000 άτομα. Μην φοβάστε. Μην φοβάστε, επίσημα 1200. Όσο ανεβαίνεις, εσύ δεν είπες 1100. Πρέπει επιτρεπτό. Εσύ δεν είπες 1100. Αγάπη μου, το επιτρεπτό όριο στον χώρο για το capacity. Α! Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λοιπόν. Τέλεια. Ευτυχώς όλα ήταν τέλεια. Υπήρξαν βέβαια και όλες οι κατάλληλες κινήσεις. Απ' έξω υπήρχε το ΕΚΑΒ, εννοείται.
Λιποθυμίες δεν υπήρξαν. Εκπλήξεις πάνω στη σκηνή υπήρξαν όμως. Πιστεύω τα είδατε αυτά τα πράγματα που γίνανε πάνω στη σκηνή τα πρόκτα. Ήταν διασκεδαστικό, τουλάχιστον πέρασαν καλά και οι ίδιοι. Οι καλλιτέχνες εννοώ, γιατί πέρα από τον JB εμφανίστηκε και ο Τζο Μαλόν. Μια όμορφη έτσι προσθήκη που μας ενεργοποίησε για τα καλά όλους, σαν κοινό πιστεύω. Το είδατε κι εσείς. Ο Τζο Μαλόν ήταν κομβικό σημείο της συναυλίας, διότι άλλο περίμενες, άλλο σου σκάσε. Τα έδωσε όλα, πραγματικά, και για όσους δεν τον ήξεραν ήταν μια ωραία ευκαιρία για να τον μάθουν πραγματικά μετά από όλο αυτό που έγινε χθες. Η ενεργοποίηση κοινού, θα έλεγα. Ζωντανέψαμε φουλ. Ναι, ναι, ναι. Είναι το κλασικό. Από άλλον το περιμένεις, από άλλον σούσκασε. Εντάξει. Και τροπηρά interaction με το κοινό μπροστά, ειδικά. Ναι, ναι, ναι. Τα έδωσε όλα. Το service ήταν... Τα έδωσε όλα, πραγματικά. Κανένα παράπονο. Κανένα απολύτως παράπονο. Ξέρω, δεν ξέρω αν είδατε και τα story. Πήγε και το τίμησε το σουβλάκι. Την κράτησε την υπόσταση. Βέβαια. Αλλά μουζάκα. Μουζάκα, αυτά. Why no, μουζάκα. Από ό,τι είδα, εγώ αντέδρασα και σε πολλά DMs που έλαβε. Ωραία, ωραία. Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή ακούτε κι άλλη μια φωνή η οποία μπήκε. Που θέλεις να μας δώσεις στοιχεία για εσένα και ποια είσαι που μπήκες πιο μετά. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι η Γεωργία. Εγώ συμμετείχα στη διοργάνωση του Fun Project μαζί με άλλες δύο κοπέλες. Δημιουργήσαμε μαζί τα banners, δηλαδή το γραφιστικό κομμάτι το ανέλαβε η κοπέλα η Έλενα. Συνεργαστήκαμε και με τον Σπύρο και με την υπόλοιπη ομάδα για το Fun Project. Βγάλαμε τα μπάντερ, τα τυπώσαμε, αγοράσαμε τα glow stick και αναλάβαμε να τα μοιράσουμε και στο κοινό. Μια χαρά, εγώ που χάρηκα πάρα πολύ. Όσοι τα παίρναν ήταν πολύ ευχαριστημένοι και πολύ χαρούμενοι για την έκπληξη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα βασικά που έγινε και το χάρηκε πάρα πολύ το κοινό. Το κοινό το χάρηκε, γιατί ο JB έχουμε κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά... Εντάξει, όλα άλλο καλά. Αυτό. Νομίζω αυτό, το διασκέδασε γιατί ανέβασε και η καντένζα στο Twitter έπειτα. Ναι. Λέω το διασκέδασε γιατί ανέβασε και η καντένζα έπειτα. Καλά, κοίτα, να σου πω, σαν καλλιτέχνης ο οποίος έχει πληρωθεί για να έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα, εννοείται ότι θα έπρεπε να κάνει και το κομμάτι του να ανεβάσει πράγματα. Ναι. Εφόσον νομίζω, και στη συναυλία δηλαδή, υπήρχαν κάποια καλά ερωτηματικά μικρούλικα. Ναι, δεν νομίζω γενικότητα σε αρκετά καλό condition όμως, ώστε να ανταπεξέλθει και να είναι στο 100% του. Και το είπε και όλος ο ίδιος, δηλαδή φάνηκε ότι γενικά νιώθε και ο ίδιος τύψης που δεν μπορούσε να αποδώσει. Τον έφερε καθόλου τη διάρκεια της συναυλίας, πραγματικά. Το έλεγε, σε κάθε τέταρτο το έλεγε. Απλά είναι το ότι καταλαβαίνουμε την όλη κατάσταση. Απλά θα έπρεπε να μην έκανε τόσο πολύ μπαμ. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ατού με την έννοια του ότι εάν αυτό το έκανε κάποιος άλλος καλλιτέχνης που δεν είναι ο JB, θα υπήρχε κράξιμο. Θα υπήρχε τρελό πρόβλημα. Το ότι βγαίνει ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης και κάνει αυτό το πράγμα σε mood, σε συναυλία, δεν το λες και ότι καλύτερο. Ήτανε πολύ τυχερός που όλοι εμείς ήμασταν. Συγγνώμη κιόλας, κατουρημένη για να πάμε να τον δούμε. Νομίζω το ελληνικό κοινό μπορεί να καλωσορίσει με τέτοια δυναμική και να αλλάξει ριζικά το αποτέλεσμα. Δηλαδή ξεκινάς με δυσκολίες και κάπως, πώς να το πω, πειραγμένο μου θα το πω τώρα, και να καταλήγεις να περνάς σαν καλλιτέχνης απίστευτα και να αλλάζει πολύ διάθεση. Σίγουρα, και θεωρώ και ο κόσμος προσπάθησε πάρα πολύ να του δώσει μια πολύ θετική ενέργεια χθες, καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, πραγματικά. Ο κόσμος προσπάθησε πάρα πολύ να του δώσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όσο δεν έδινε αυτός, τόσο προσπαθούσε ο ίδιος. Ήταν ψυχώσει και όσο. Κοιτάξτε, άμα δεν νιώθει καλά προφανώς και ο καλλιτέχνης, προσπαθείς και εσύ, ξέρεις. Η ανταπόδοση νομίζω. Εμείς επειδή καθόμασταν πολύ μπροστά και στους VIP και στους Priority, βλέπαμε από, με τα μάτια μας ότι δεν ήταν καλά η κατάστασή του. Δηλαδή συνέχεια έβηχε, έσφυγε τα μάτια του, φαινόταν ότι μπορεί και να ζαλίζεται σε κάποια στιγμή. Ναι, καλά, δεν έφυγε. Οπότε από, δεν μπορώ... από το stage. Δεν είπε δύο τραγούδια που ήταν σχεδόν καθιστός κάτω και ξαφνικά έκανε ένα
πουφ, λες τώρα αυτός είναι έτοιμος να λιποθυμήσει ή του έχει έρθει κάτι άλλο και απλά πρέπει να φύγει τρέχοντας. Ήτανε borderline τρομακτικό. Borderline. Γι' αυτό και φάνηκε η συγκίνησή του με το project. Δηλαδή, μπορεί να μην αναφέρθηκε με λόγια, αλλά φάνηκε η συγκίνησή του και πιστεύω ότι δεν αναφέρθηκε κυρίως γιατί και ο ίδιος μπορεί να μην ένιωθε, να ένιωθε κάποιες τύψεις, ίσως που δεν μπορούσε να τα απεξέλθει σε αυτό που είχαμε ετοιμάσει και εμείς. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό που δει. Να πούμε βέβαια, να πούμε κιόλας ότι όταν κάποιος ετοιμάζει ένα project για ένα καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης δεν είναι entitled για να δώσει και credit σε αυτό που έχει. Ακριβώς. Ο καθένας το κάνει για τον εαυτό του, για να χαρεί ο ίδιος, να χαρεί το community, να έρθουμε λίγο πιο κοντά μαζί, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι μαζί. Όχι για να το δει ο καλλιτέχνης και να πει τέλεια, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνατε. Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν το κάνουν μα αυτό. Μα και εμείς όταν ετοιμάζαμε το project δεν περιμέναμε να ακούσουμε ευχαριστώ, περιμέναμε να δούμε από το κοινό να το διασκεδάζει και από τον ίδιο να... τον αγγίζει αυτό που σχεδιάσαμε. Δεν το κάναμε για να ακούσουμε. Σίγουρα. Μα και ο κόσμος το χάρηκε πάρα πολύ με το που έμπαινε, ξέρεις, να σου μοιράζουν προφανώς τα μπάνερ και το πραχιολά. Ναι, και ακούσαμε πολλά ευχαριστώ. Ευχαριστήσαμε πολύ. Έχετε κάποιο funny moment ή κάποιο περιστατικό που να συνέβη χθες έτσι να, μας, να μοιραστείτε μαζί μας? Γιατί, για πες μας Σπύρο. Τι έγινε? Από πού να ξεκινήσω, γενικά ήταν ό,τι πιο ευχάριστο χθες. Αρχικά να πω ότι ήμουν εκεί από τις 2. Δύο παρά θα πω. Πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Έκανα παρέα με το κύμα έξω. Αλλά γενικά, επειδή η διάθεση ήταν πολύ φαν, μπορώ να πω ότι μου πήρανε τον μπουφάν και κάποια πράγματα νομίζοντας ότι... Τα πράγματα νομίζουν ότι είναι δώρα. Και το μπουφάν το πήραν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι νομίζουν ήταν το δικό τους γιατί ήταν μαύρο. Και έτρεχα σε όλο το συναυλιακό κέντρο να το βρω. Και γενικά, όπως είχα γράψει και στην Goldie, της λέω Goldie, πιθανό να μην τα καταφέρουμε σήμερα. Γιατί εγώ από την τρελή μου ενέργεια χτύπησα το πόδι μου. Τελικά το κοίταξες. Είμαι πολύ καλά, απλά έχει πριστεί σαν μελιτζάνα. Και κάνει ειδική θεραπεία, χοροπηδούσε στην αυλία και το... Και αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που γίνανε, γιατί γίνονταν όλα πολύ γρήγορα. Σίγουρα, περνάει ο χρόνος. Το σημαντικό για μένα ήταν ότι ήταν όλοι πολύ ευγενικοί μαζί μας. Και από την παραγωγή και από το φαζ. Και κύλησε όλο πολύ ήρεμα και ψύχρεμα από την δικιά μου μεριά τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν μου προκάλεσε κανένας πανικό, που είναι συχνό φαινόμενο σε τέτοια γεγονότα. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Όχι, όχι, μια χαρά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, όπου είμαι παλιά καραβάνα και γενικά έχω παρακολουθήσει και το δικό μας το community. Θέλω λίγο να ρωτήσω, εσείς που ήσασταν μέσα στη διοργάνωση, όσο ήσασταν, έχετε δώσει το λιθαράκι σας, έτσι. Δεν γύρισε κανένας να μιλήσει, να τους πει ότι αυτή η συναυλία δεν είναι η πρώτη και έποψη συναυλία που γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα? Έχει γίνει νομίζω ένα μικρό λάθος το πώς προωθήθηκε. Ίσως και στη μετάφραση. Νομίζω απλά ξεκίνησε λάθος, δηλαδή δεν είναι ότι αυτός ήταν ο σκοπός. Μάλλον χάθηκε στη μετάφραση το ότι ήταν η πρώτη solo, να το πω. Baby, I'm solo. Ποιος το έχει βγάλει, ποιος το έχει βγάλει, ποιος το έχει βγάλει. Τι λόγο πίνε. Δεν πάνε να πει αυτό. Ξέρω. Νομίζω απλά ήταν κάτι λάθος στη μετάφραση και προφανώς και αναγνωρίζονται ότι έχουν γίνει γεγονότα στο παρελθόν. Νομίζω το λάθος έγινε γιατί ρώτησε στη συναυλία επάνω ο JB και κάποιος από το κοινό. Όχι, 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 ότι... περίμενε. Ναι, Γεωργία, ναι. Δεν το λέω έτσι. Το λέω ότι με το που ξεκίνησε να προγραμματίζεται και να προωθείται όλη η συναυλία, ήταν από όλους the first K-pop concert in Athens. Το solo μάλλον φαγώθηκε. Ναι. Που αυτό ας πούμε είναι κακό γιατί έτσι δίνεις ένα... χώμα σε αυτούς τους προηγούμενους καλλιτέχνες που ήρθαν. Και επίσης, να πω πάνω κάτι σε αυτό. Επειδή δεν ξέρω το condition του JP,
Με άγχωσε επίσης πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά, σαν Gold, έτσι. Τα σχόλια που έκανε. Με άγχωσε πάρα πολύ προς το τέλος. Εκτός το όλα αυτά που έλεγε, όλη τη μαυρίλα που έβγαλε, δεν είμαι καλά, δεν αυτό, και όλοι νομίζαμε ότι χώρισε ο άνθρωπος. Και να σου πω κάτι, κι εγώ, άμα είχα την κοπέλα που έχει αυτός, θα έκανε έτσι και χειρότερα. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, μην λες πράγματα που χωρίς να ξέρουμε. Καλά να είναι. Καλά να είναι. Γιατί το άκουσα και χθες αυτό. Είναι κάποια πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι. Μπορείς να φανταστείς. Σοκαριστικά. Όταν λέμε ο έρωτας είναι τυφλός, αυτή σίγουρα είναι τυφλή. Είναι χειρότερα από μένα. Για να είναι με το τζίλι. Αυτό ήταν λίγο σκληρό. Όχι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η συγκεκριμένη κοπέλα αξίζει τα καλύτερα. Είναι μπουμπούκι. Τέλος πάντων. Να γυρίσω πίσω σε αυτό που θέλω να πω. Με άγχωσε λίγο το ότι προς το τέλος της συναυλίας ο ίδιος έβγαλε και μια στεναχώρια ότι βλέπω ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές πίσω, το οποίο είναι θετικό να το πούμε. Βλέπω ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες πίσω. Επίσης βέβαια γνωρίζω ότι είμαι ο πρώτος K-pop καλλιτέχνης που έχω έρθει στην Ελλάδα. Και αυτό εμένα με κάνει να στεναχωριέμαι, διότι ξέρω ότι όσοι έχετε έρθει δεν είσαστε εδώ πέρα μόνο γιατί είστε φαν μου, αλλά και γιατί θέλετε να κάνετε experience ένα K-pop concert. Ναι. Και έπαθα εγκεφαλικό όταν το είπα. Αυτό ήταν πολύ sad. Με χτύπησε πολύ άσχημα. Τύπου γιατί, ήρθαμε είναι για σένα. Είναι σαν να μην ήταν καλά και να έρθει να του ρίξει ένα χαστούι και να ήταν σε φάση κάθομαι τώρα να κλώ τη μοίρα μου. Προφανώς δεν φταίει το κοινό γι' αυτό, δηλαδή... Όχι, μωρέ. Το κοινό για κανένα λόγο. Η πέραση είναι η εξής. Τώρα το λάθος στη μετάφραση που είπα και πριν δεν ξέρω πώς τον επηρέασε. Αλλά δεν νομίζω ότι του κατέστρεψε και την ημέρα αυτό που άκουσε. Εντάξει, ρε, παίζει να το έδωσε σε και φάση ότι τον βλέπουμε μια μαυρίλα, είναι ένα μαύρο σύννεφο καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Και έρχεται και σου πετάει αυτό μετά στο τέλος και είσαι λίγο, okay, γίναμε. Γίναμε, αγάπη μου γλυκιά, γίναμε. Να σας πω από την υπερένταση εκείνη τη στιγμή, ειδικά που τελείωναν τα πράγματα, πράγματα που είπε, μάλλον τα έχασα. Γιατί αυτό που τώρα που μου λέτε, ας πούμε, δεν το άκουσα ποτέ. Ωραίο. Βέβαια, πήγε να πάνω κάτω, πονάγει και το πόδι μου λίγο. Ναι. Δεν είχε πιάσει για τα καλά ακόμα. Εγώ ανέφερα χθες στη Χρυσή του ότι υπάρχει περίπτωση. Είναι συγγνώμη, στην Goldie. Στο ότι. Έχουμε και αυτά. Στο ότι υπήρχαν ένα-δύο άτομα τα οποία είχαν έρθει με άλλα light stick, τα οποία ήταν πράσινα μεν, αλλά ήταν από άλλα group. Οπότε ίσως να τα είδε, δεν ξέρω, φαινόντουσαν. Το είδα στο Facebook αυτό. Το είδα αυτό το σχόλιο. Το είδα να σχολιάζεται στο Facebook, ναι, αυτό λέω. Δεν το βρήκα κακό. Δεν μπορείς να ξέρεις όμως ως καλλιτέχνης πώς μπορεί να το δει όταν το κοινό ανάμεσα. Εντάξει, δεν είσαι στο Music Bank που είναι πολύ, είναι μόνος του, έχει έρθει μόνος του. Και ξαφνικά βλέπεις ένα NCT light stick και ένα Army Bomb. Ναι, αλλά το NCT είναι πράσινο. Και το τι Army σημασία Bomb έχει. Κάνει πράσινο. Τι σημασία έχει. Είναι άλλο fandom. Εγώ είμαι με την κόρδη σε αυτό. Ότι ήταν πράσινο, εκτιμήθηκε αυτό, από μένα. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά τα ανοίξανε για να έχει ένα φωτάκι. Τα είχαν κάνει όλα πράσινα. Δηλαδή και το light stick των NCT, νομίζω και αυτό αλλάζει χρώματα. Εμένα το είχαν κάνει πράσινο. Ήτανε, I know. Δεν νομίζω ότι αυτός... Δεν μου φαίνεται περίεργο για μένα. Δεν νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο καλά, είπε ο ίδιος ότι... Καλά, δεν τώρα να πούμε ποιος απλά ήταν ο λόγος. Δεν ξέρει, απλά σχολιάζουμε here and there. Τώρα το τι προβλήματα έχει ως... Πιστεύω ότι δεν έχει αντιληφθεί την απήχηση που έχει στην Ελλάδα σε χώρες ευρωπαϊκές και κυρίως στην Ελλάδα που δεν μπορούν να καταλάβουν τι απήχηση έχουν μέχρι εμάς. Και μπορεί να το έκανε εντύπωση ο κόσμος που ήρθε ότι ήταν sold out η συναυλία. Και μάλλον του έκανε εντύπωση όλο αυτό και γι' αυτό το σχολίασε. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ πέρα είναι όντως πολύ διάσημη, γιατί ξέρουν κυρίως τι γίνεται στην Κορέα και στην Αμερική. Η Ευρώπη δεν υπάρχει. Ναι. Είναι και αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω. Ένα λεπτό, γιατί είμαστε κατευθείαν live και από ναι, και έχουμε και κάποια σχόλια. Νάς, γιατί εννοείς έκραξαν. Sorry, έχουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Πολλοί το έκαναν αυτό, έκραξαν. Εννοείς τα light stick. Ότι απλά έβγαλαν διαφορετικά light stick. Γιατί, παιδιά, το ξαναλέω, δεν... Είναι πως το βλέπω καθένα. Ήταν τουλάχιστον πράσινα, μην ήταν τουλάχιστον πράσινο. Δεν ήταν κακό. Όλοι κάτω... Α, για τα light stick. Okay. Ναι. Όλα κάτω ήταν πράσινα, δηλαδή... δεν ξέρω τι άλλο να πω, αλήθεια.
Αλήθεια. Εντάξει, καλά. Εντάξει, αναφέραμε εμείς τώρα το πώς το βλέπει ο καθένας κιόλας. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν λέμε κάτι. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσαν τα lighting. Έλα, έλα. Έλα, φτάνει, το κάναμε καραμέλα. Μακάρι να μπορούσα. Σταμάτα, μωρέ! Σπύρο! Εγώ, τι? Εσύ γράφεις. Να κάνω δίαιτα. Ναι, δεν είχα σκοπό να γράψω για δίαιτα. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Κάτι άλλο που έχετε να συμπληρώσετε για τη συναυλία χθες? Πάντως το ελληνικό κοινό εγώ το θεωρώ άψογο. Από θέμα συμπεριφοράς, από ό,τι είδαμε. Από όλα αυτά που ζήσαμε χθες ήταν. Και καθώς περίμεναν, γιατί ήμασταν έξω στην ουρά, όλοι ήταν με ανυπομονησία για να μπουν. Για πες εσύ, γιατί εγώ δεν ήμουν έξω στην ουρά. Δεν είχε μεγάλη απόκληση από την ώρα που έφυγες. Ο καθένας περίμενε, ήμασταν όλοι πολύ. Ξέρεις κάτι, δεν υπήρχαν σπρώχνω, κάνω, δείχνω να μπω, εγώ να μπω. Όλοι ήταν, ξέρεις, κύριοι και κυρίες. Μπράβο. Να πούμε βέβαια ότι όσοι ήρθαν στη συναυλία και περίμεναν, ήταν νομίζω σχεδόν. Όλο το τετράγωνο σχεδόν. Όχι όλο. Εντάξει, αλλά ήτανε. Come, come on. Ήτανε νομίζω το μισό. Το μισό, δηλαδή εγώ όταν έφτασα, που η ώρα ήταν 6 και. Πήγαινε ήδη από την άλλη πλευρά, ας πούμε, το τετραγωνό, εντάξει. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα εσύ είδες μόνο το τζάμερα. Δηλαδή, τώρα, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω, ναι, αυτό που λέει η Γεωργία, πες Γεωργία. Είχαμε ήδη μπει μέσα η VIP και η Priority, οπότε επειδή μπαίνανε σταδιακά, δεν έγινε αυτός ο χαμός να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Το οποίο ήταν πολύ θετικό. Αποφύγαμε το συνοστισμό. Έρχονταν ο καθένας την ώρα του, γιατί είχε ανακοινωθεί από πριν τι ώρα θα έρθει το κάθε εισιτήριο. Οπότε ήταν πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Και γενικά είχαν πάρει και από πριν τα παιδιά αρρύθμιση όταν μπαίναν μέσα. Καλό αυτό. Σωστά, για να βοηθηθεί όλη η κατάσταση. Έχετε να μας πείτε έτσι και κανένα behind the scenes με το meet and greet, πώς ήταν η όλη φάση με τα παιδιά? Νομίζω πως 100 άτομα ήταν στους VIP. Πώς λογικά ήτανε, δεν θα το πούμε. Τα παιδιά θα μας πούνε, τα παιδιά ήταν μέσα. Άμα σας πω ότι έχασα την αρρύθμιση και είχα μείνει στο 70. Είσαι καταπληκτικό, σπίρο, κανένας δεν. Εγώ έμεινα στο 80 κάτι προσωπικά. Και αυτό που έμαθα από VIP άτομα που ήταν μέσα είναι ότι γενικά ήταν λίγο απογοητευμένοι, διότι διήρκησε πολύ λίγο και αυτό που κάνανε ήταν να μπαίνουν ανά 5 άτομα, να βγάζουν φωτογραφία και να λένε ένα για ψηλογιαστικό, ότι γενικά δεν αφαίρεσαν το χρόνο που έγινε. Της εταιρείας του. Έτσι. Ναι, ξεκάθαρα θέμα της εταιρείας. Σίγουρα, μα και η εταιρεία που είναι από πίσω έχει κάποιους όρους, κάποια πράγματα τα οποία θέτει, ώστε θα κυλήσει και η συναυλία. Εννοείται. Είδα το ίδιο παράπονο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Για τη Γερμανία το ίδιο λέγανε, ότι ήταν απογοητευμένοι από το meet and greet και ότι ήθελαν να παραπονεθούν στην εταιρεία. Τώρα που λέει απογοήτευση, ένα λεπτάκι. Εγώ γκρίνιαζα χθες όλο το βράδυ γιατί δεν υπήρχε merchandise. Πού είναι η εταιρεία? Merchandise, εσύ! Βγαίνει! Στο μπλουζάκι. Με το μπλουζάκι και είμαι σε μια κατάσταση. Θέλω κι εγώ αυτό το μπλουζάκι. Ναι. Στην γράφει Αθήνα, επάνω. Δεν με νοιάζει. Θέλω το μπλουζάκι. Με το μπλάνκο. Ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησα πολλές μέρες πριν προφανώς. Και τη μέρα που φτάνω τώρα στο συναυλιακό κέντρο και συζήτησα, πάλι αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Με ρωτήσαν, θα έχει merch. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά. Τα λεφτά για το merch. Είναι σε διαφορετικό κουμπάρα με τα λεφτά της συναυλίας, να το πω. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Να μην μπορούσαν να τα κουβαλήσουν, να μην είχαν παραγγείλει αρκετά. Μπορεί να είχαν γίνει sold out. Μπορεί να είχαν γίνει sold out, ισχύει. Μήπως ξέρουμε, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου από την περιοδία γενικά. Ξέρουμε αν πουλήθηκαν γενικά merchandise πριν από εμάς. Στην αρχή. Μάλλον μόνο στην Σεούλ, όταν ξεκίνησε δηλαδή. Το tour, άρα μάλλον. Δεν είχε κάτι. Δεν είχε κάπου αλλού. Κρίμα πάντως. Ξέρω πώς δουλεύει. Αν δείτε πάντως, θα κάνει τώρα ένα διάλειμμα, αλλά ανακοινώθηκε το Encore στην Σεούλ. Okay. Και συνέχεια. Ναι, αλλά εγώ θέλω merch. Παρήγγειλε να έρθείτε. Τι να παραγγείλω, Χρυσέ μου, να πληρώσω 30 ευρώ για μία μπλούζα και να πληρώσω άλλα 150 για να μου έρθει στην Ελλάδα. Όχι. Μήπως μας φέρνουν ένα μπάτς να τα δώσουμε αργότερα, να το ζητήσουμε. Όπως έτσι. Κάντε ένα petition, να μαζευτεί κόσμος. Αυτό. Ωραία. Να πω απλά, επειδή το είχα δει πρόσφατα, ότι θα είναι άλλες δύο συναυλίες. Μία στη Σεούλ και μία στην Μπανκόκ. Μπανκόκ. Θα είναι και στην Μπανκόκ. Μέσα στο 23 και έτσι θα κλείσει το tour του στην Ασία. Τέλεια, φύγαμε για Μπανκόκ, να ξέρετε. Ναι. Χαλάρωσες, 23 λένε, όχι 24. Anyways.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ πέρα. Βεβαίως. Να πούμε πάλι ότι μιλήσαμε με K-Pop World Greece, που ήταν μέσα στη διοργάνωση, και με την Γεωργία, που ήταν ένα από τα άτομα τα οποία δημιούργησαν το... Είμαστε, η ομάδα μας λέγεται Ilmol, να το αναφέρουμε και αυτό. Είναι γραμμένο και στο banner, ναι, βέβαια. Ότι η ομάδα μας λέγεται Ilmol και είναι και η ομάδα μας γραμμένη στο banner, αν κάποιος θέλει να μας βρει. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Για όσους θέλουν να τους ψάξουν, βέβαια, στα social media, οπουδήποτε. Θα αφήσω μου ούτως ή άλλως τα link στο YouTube για να πάτε να τους βρείτε. Θα έχουν όλα τα social τους εκεί πέρα για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους αν θέλετε κάτι. Βεβαίως. Τέλος, έχετε να μας πείτε κάποια δραστηριότητα, κάτι που έχετε να κάνετε σαν ομάδες, έτσι τώρα κοντινό, τα πλάνα σας. Θα ήθελα να αφήσω απλά έτσι μια φυτιλίτσα. Να πω ότι έχουμε κάτι πολύ όμορφο που έρχεται του χρόνου με το καλό. Ανάτα, τα spoiler. Ναι. Με διακόπτουν. Ναι, τι γίνεται, πείτε μου, πείτε μου. Όχι, παιδιά, δεν σκοτώθηκε. Όχι. Σπύρο, λέγε. Όλα καλά. Όχι, εντάξει, μπορώ να το πω αυτό, ότι ετοιμάζουμε κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ διασκεδαστικό για όλους. Θα το αφήσω όμως εκεί για να φαγουρίσουν όλο το κεφαλάκι τους λίγο, να μην δώσουν παραπάνω πράγματα. Τέλεια, όχι, ήταν μια πολύ μικρή έτσι δόση για να περιμένει ο κόσμος πράγματα, μου άρεσε αυτό. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ για το χρόνο σας που αφιερώσατε και για όλα όσα μας είπατε, έτσι, τα behind the scenes και τα backstage και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Bye-bye. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Και συνεχίζουμε, λοιπόν, εμείς εδώ πέρα. Yes. Να μιλήσουμε κι άλλο για τη συναυλία. Ναι, ήμασταν χωριστά στη συναυλία. Εγώ ήμουν κοινόθνητος κάτω. Αλλά είχα βολευτεί πάρα πολύ ώρα με την παρέα μου, έχω να δηλώσω. Ήμασταν σε πολύ ωραία θέση, είχαμε την άνεσή μας. Νομίζω ότως ή άλλως το φάζε είναι πολύ καλό. Να το πούμε. Το venue είναι καταπληκτικό. Βολεύει όπου και να βρίσκεσαι, γιατί βλέπεις τον καλλιτέχνη. Δεν νομίζεις ότι ξέρεις, θέλω κι άλλα, δεν βλέπω. Όπου και να είσαι, σε μια χαρά. Ο JB τελικά είναι κοντός. Παιδιά, ήμουν από πάνω, δεν έβλεπα από εδώ. Ναι. Είναι κοντός. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Έτσι και τσουποτός, έχω να πω. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Οπότε εσύ από τη δική σου την πλευρά το θεωρείς normal, ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Καλά. Τι εννοώ με μια χαρά. Η συναυλία κύλησε περίεργα. Βγήκε άρον-άρον. Τα τραγούδισε όπως τα τραγούδισε. Έλεγε αυτά που έλεγε να περάσει λίγο η ώρα. Καταλαβαίνω. Δεν ένιωθε καλά. Δεκτών. Ωραία, καλά. Εγώ θα μείνω στο ότι απόλαυσα τον άλλον καλλιτέχνη που βγήκε. Παιδιά, ο Τζο Μαλόν ήταν καταπληκτικός. Ήταν φοβερός. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκανε τόσο μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο. Να πω εδώ, θα συμφωνήσω με την Άσια για το μακρύ μαλλί. Ναι. Το μακρύ μαλλί στο JB το θέλουμε πίσω. Τύπου τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μία μικρή παρένθεση. Έχει να πάθει ψυχολογικό αυτός και που έκοψε το μαλλί, Λες, το μακρύνετε. Τι να κάνουμε. Πα. Ας το μακρύνει. Ας αποφασίσει να το μακρύνει, λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τζο Μαλόν είναι στην εταιρεία τώρα που είναι και ο JB, λογικά. Δεν γνωρίζω από όλες. Αλλά το θέλω στη ζωή μου αυτό το καταρχάς, παιδί. Καταρχάς έκανε ένα hype από εκεί το κοινό. Δηλαδή όσο ήρεμοι ήμασταν, ήρεμοι. Ήταν καταπληκτικό, ήταν... Ξείς, τα δώσαμε όλα όταν βγήκε. Είχε ένα πάρε δώσε κιόλας, μωρέ. Είχε μία επαφή με το κοινό, έπαιρνε τηλέφωνα εκεί, έβγαζε βίντεο, φωτογραφίες. Έκανε ιστορία. Ερωτήσεις, μίλαγε με τον κόσμο. Σουβλάκι. Η Σαββίνα μας λέει, σαν θεατές, τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα εκτός από το mood του JB. Ξαναλέω πάλι ότι εγώ εκεί πέρα ήμουν καλεσμένη, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω ούτε καν για τη διοργάνωση. Γιατί γεια σας, ήρθαμε, λένε τάδε, με πήρανε, με πετάξανε σε έναν καναπέ. Γεια σας. Θεωρώ ότι για το venue έχει, ήταν πολύ κομπλέ, γιατί είχαμε και δύο backup dancers για τα κομμάτια που χρειαζόταν και αρκούσανε, γιατί και ο χορός δεν χωράει κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι ήταν γενικά, σε κάλυπτε, γιατί είχε τα πάντα όλα από κομμάτια. Είχε και τα πιο ανεβαστικά, είχε και πιο μπαλάντες, είχε τα πάντα. Ναι, βέβαια, όπως το καταλάβαμε πιο πριν και όπως άρχισε να σχολιάζει ο κόσμος. Δεν αναφέρθηκαν όλα. Tracklist. Ναι, δεν υπόθηκαν δηλαδή, όλα. Δηλαδή, το ίδιο tracklist
σε όλη την περιοδία και ήρθε εδώ πέρα και έκοψε κομμάτια. Τα άφαγε. Εντάξει, ίσως να είναι η κατάσταση τέτοια που όντως χρειάστηκε να τελειώσει λίγο νωρίτερα στην αυλία. Οκ. Τι να σου πω, κοίτα. Δεν είμαι τρελή αγκασέ, αλλά πιστεύω. Μέχρι πρόσφατα τα είχες τσακίσει όλα τα variety και όλα τα show και τα έχεις δει όλα. Δεν είσαι αγκασέ. What? Since when? Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με μια άγκασε. Yes. Η οποία παρευρέθηκε στη συναυλία. Yes. Για να μας πει τουλάχιστον τη γνώμη της. Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Η συναυλία παραδόξως ήταν 2 ώρες. Λοιπόν, η συναυλία νομίζω ξεκίνησε 7.30 και τελείωσε 9. 9 και κάτι. Ναι, 9, 9 και... Ναι, είχαμε ήδη τελειώσει και φεύγαμε, εντάξει, έβγαζε ο κόσμος φωτογραφίες, εννοείται στο τέλος, γινόταν ένας χαμός. Όλοι περιμέναμε το μεταξύ για τυχόν encore, δεν έγινε ποτέ βέβαια να το πούμε αυτό. Περιμέναμε, άναψαν τα φώτα βέβαια και μας λέγανε σιγά σιγά γεια σας. Και τίποτα. Ωραία. Αυτά. Ωραία, για να δούμε. Παρακαλώ από το control, ποιος είναι? Άννα! Ναι. Αλληλούια! Το έχουμε. Όλα καλά. Αυτά συμβαίνουν οι παιδιά στις εκπομπές. Ναι. Εμείς σαν καλύτερο πρώτο K-pop podcast, τα έχουμε αυτά. Προσπαθούμε. Καλησπέρα σας, κορίτσια. Γεια σου, ρε Άννα. Γεια σας, κορίτσια μου. Πώς νιώθεις, ρε Άννα, που ήρθε ο JB, ο μπαϊά σου, εδώ πέρα στην Ελλάδα και πήγες και τον είδες? Παιδιά, χαμός. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη χαρά που είδα το Ultimate Bias. Αγάπη μου. Εντάξει, είμαι καμένη αγκασέ. Το ότι είσαι το καμένη, bias, ναι, μου... και αγκασέ επίσης. Είναι διπλό το κακό, δηλαδή. Είναι τετραπλό το κακό. Παιδιά, όταν έμαθα ότι θα έρθει JB, απλά κοντέψαμε να με πάρουν με το ΕΚΑΒ. Για να το σημειώσω κι αυτά. Δεν χρειαζόταν. Γιατί ξέρεις τι. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε κι άλλη κοπέλα η οποία το Ultimate ήταν ο JB, γενικά και ήταν αγκασέ. Αλλά όταν μαθαίνεις ότι έρχεται στη χώρα σου και δεν στην Ελλάδα ο αγαπημένος σου, το παθαίνεις τον Ντομπρουτζάρε, παιδιά. Πραγματικά όμως. Και μάλιστα και η πρώτη συναυλία και είπα πια σένα, σωστά. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία με τον κόσμο το κοινό? Η πρώτη της K-pop συναυλία ήταν. Ναι, για την Άννα, ναι. Ναι. Αν και βετεράνος, ναι, από το 2009, ήταν όντως η πρώτη μου. Ναι. Η πρώτη. Ισχύει. Όχι, ρε φίλε. Παιδιά... ναι, κι όμως. Συγγνώμη, έπαθε και φαλή. Κι όμως. Ναι, παιδιά, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Αγάπη. Αλήθεια, είναι ανάμεικτα. Για να πω την αλήθεια μου, χάρηκα πάρα πολύ το JB, όπως είπε πριν. Αλλά... Αυτό, για πες μας εδώ πέρα, γιατί είχα κάτι παράπονα που μου έλεγες χθες για κάποια κομμάτια τα οποία ήθελες να ακούσεις και δεν άκουσες. Καταρχάς, το playlist ήταν κουτσουρεμένο. Καλά, το ξέρουμε, ναι. Επίσης, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να ξαναπούμε ότι επειδή είμαστε live στο TikTok, παιδιά, ναι, εσείς από το TikTok δυστυχώς δεν μπορείτε να ακούτε την Άννα αυτή τη στιγμή που μας μιλάει. Αλλά θα το ακούσετε στο full επεισόδιο που θα βγει την Τρίτη. Ναι. Η Άννα, για όσους ρωτάτε, εάν μπείτε και ακούσετε τα παλιά μας επεισόδια όταν κάναμε first reaction σε GOT7, στους BTS επεισόδιο, που το είχαμε συνεννοηθεί, είναι η Άννα. Είναι και αυτή βετεράνος της K-pop και είναι καμένη αγκασέ. Καμένη αγκασέ και είναι η κοπέλα που μας γνώρισε, να ξέρεις, εμάς τις δύο. Ήταν ο σύνδεσμος, ο μαγικός σύνδεσμος. Αχ, ναι! Αχ, ναι! Άννα! Άννα! Εγώ σας αγαπώ. Είμαι η φιλιά που φιλιώνει τον κόσμο. Έτσι, πραγματικά. Ναι. Ναι. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργο. Να σε ρωτήσω μία. Εσύ έχεις παρακολουθήσει την περιοδία? Ναι. Έχω παρακολουθήσει την περιοδία του. Ναι, γενικά το ψάχνω την JB, έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό ακριβώς μου λείπαν και κάποια τραγούδια τα οποία ήξερα ότι είπε και στις προηγούμενες χώρες. Γι' αυτό απογοητεύτηκα, ήταν ένα κομμάτι το οποίο μου έλειψε. Περίμενα δηλαδή να πει το Ride, το οποίο είναι, τι να πω, είναι σαν το Sunrise που είπε, τόσο γνωστό, το οποίο δεν το είπε.
Και νομίζω ότι άμα το έλεγε και έδινε έστω και ένα 50%, όχι το 100%, εκεί μέσα θα είχαν λιποθυμήσει. Δηλαδή ο χαμός που έγινε στο guest. Γι' αυτό ήταν για το να μην έχουμε αυτό. Ναι, ναι. Σου λέει κάτσε λίγο το ride και πάθουν 5 εγκεφαλικά και φύγουν με το ΕΚΑΒ, φύγει η μισή συναυλία, δεν χρειάζεται. Αυτό, εσείς το ξέρετε το ride, δεν ξέρω αν το, ξέρει, το ξέρουν τα υπόλοιπα παιδιά και γενικά ο κόσμος που ανοίγει το ride. Αλλά να όντως έπαιζε, ναι. Ότι πρέπει να πάτε να δείτε και να ακούσετε το ride λοιπόν του JB. Σε live ή... Live, ναι. live θα το δεις. Να πάω να το ακούσω, δεν με νοιάζει. Να το δω ήθελα. Να το δείτε. Παιδιά, εντάξει, είναι τρομερό. Και ήταν κάτι το οποίο μου έλειψε. Όχι, εντάξει, αυτό μπορούμε να το πούμε και δε εσύ σαν και πρώτη σου συναυλία σοκ. Και άγκασε επίσης, εννοείται ότι σε χτυπάει κάπως διαφορετικά. Πώς αισθάνεσαι ρε παιδί μου που τον είδες? Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο διάστημα που το κοίταζα παιδιά νομίζω ότι έβλεπα βιντεάκι στο YouTube. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι σαν να βλέπεις βίντεο στο YouTube, ναι. Όλη η διαδικασία. Είναι σαν ψέματα. Ωραία, επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο, περίμενε να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί εσύ θα τα πεις έτσι στα αράτα και σωστά. Ναι. Είναι μια κοντή λεμονιά. Παιδιά, ο JB είναι στο ύψος μου, ύψος έχει κάθαρο αυτό. Είμαι 1,71, με το Adidas, να ξέρετε, φτάνω 1,73,5. Οκ, άρα είναι υπολογίζουμε 1,70 ύψος, πες. Παιδιά, είναι στο ύψος μου πάνω κάτω, είναι στο ύψος μου. Αυτά που λένε ότι είναι 1,79 και 1,80. Όχι 1,80, ντε, κάτσε ένα λεπτάκι. Πότε και όμως, ο Yugyeom είναι 1,80 φεύγα, είναι ο πιο ψηλός και αμέσως επόμενος είναι JB. Ναι. Αλήθεια, δεν του φαίνεται. Υποτίθεται ότι JB είναι μετρημένος 1,79, σας παρακαλώ. Wow. Τουλάχιστον έτσι γράφουνε. Με τα ίνσουλς, χωρίς. Έτσι γράφουνε, να σου πω το Χριστάκης γυρνάει και λέει ότι είναι 1,88. Άσε με εσύ. Μην πιστεύετε τι ίντερνετ. Παιδιά, δεν ζούμε στην αρχαία K-pop που λέγανε 1,80 και ήταν 1,60. Ζούμε στο 2023 σχεδόν. Εδώ πέρα ο Σπύρος λοιπόν. Και έχει δίκιο που το αναφέρει στο TikTok. Πρέπει να αναφέρουμε, παιδιά, τα σουτιέν που πέσανε στο Τζο Μαλόνε. Α, έφυγε. Και, να πω κάτι. Κάποια, γιατί είδα fans που μπήκαν μετά στο Facebook και λέγανε ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί μπουρμπουρ. Έπρεπε να του είχαν πετάξει περισσότερα. Αυτό θεωρώ όταν... Και εσώρουχα! Όταν είναι με έναν καλλιτέχνη ο οποίος καταλαβαίνει το χιούμορ του κοινού και υπάρχει αυτό το παρεδώσε και προφανώς και οι fans το κάνανε για πλάκα και επειδή καταλάβαμε ότι ο Τζο Μαλόν είναι αυτής της κατάστασης και έχει το χιούμορ που χρειάστηκε για την όλη κατάσταση, εγώ θεωρώ ότι ήταν αστεία η φάση. Top of the top! Και δεν θεωρώ ότι προσβλήθηκε κάποιος. Τώρα, αν το πετάγανε στο JB, θα τους το έφερνε καπέλο, είναι σίγουρο. Ναι. Θα τους το πέταγε πίσω. Σίγουρα. Επίσης, ένα λεπτό. Τώρα που είπε, αν το πετάγανε στο JB... Όπα, τι. Έκανα flashback. Τι έγινε. Ναι. Θα πω εγώ, ρε παιδί μου, ότι ο Τζεμπόμ και πολύ καλά έκανε. Όταν είχε ξεκινήσει η συναυλία και προχωρούσε, γενικά ο κόσμος είχε φέρει και δικά του banners, έτσι, κάτι μεγάλα. Ναι. Ο Θεούλης γύρισε και είπε κατεβάστε τα μπάνες γιατί από πίσω δεν βλέπουν. Μπράβο! Και σωστό! Σωστό! Ναι, γιατί ήταν η αρχή της συναυλίας και όντως άμα ο άλλος το ανεβάζει συνέχεια για να πάρει την έκριση ότι α, το είδε ο καλλιτέχνης, άμα ήταν να κυλήσει έτσι το 2ωρο, δεν θα βλέπανε ή από πίσω. Αλλά παρόλα αυτά να πω εγώ στην φαν, η οποία δεν ξέρω ποια είσαι, αλλά είσαι μια θεά που έσκασε μύτη με το... με το ξυρισμένο έτσι το κεφάλι του JB εδώ πέρα θεά, με την καράφλα. Θεά. Τι ήταν αυτό το τέλειο! Έπρεπε να είχαν σκάσει να σου πω κάτι και περισσότεροι με τέτοια memes. Δεν το, εγώ δεν το σκέφτηκα, ας πούμε. Ναι, φάση που ήταν ο Τζεμπόμ, δεν ξέρω καλά, αν ναι. Τον εκτιμούσε τα memes. Ήταν παιδιά, μια καλή επιλογή. Σηκώνομαι! Είναι λίγο λάθος το timing, ισχύει, αλλά κατάλαβα, είχε πολύ πλάκα αυτό. Ναι, όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια καλή επιλογή. Εσένα, Άννα, ο άλλος καλλιτέχνης πώς σου φάνηκε, ο Τζο Μαλόν? Ο Τζο Μαλόν, κορίτσια μου, φάνηκε σαν να ήταν αυτός το κύριο πρόσωπο. Ευχαριστώ. Και ο JB ήταν ο κομπάρσος. Σχολίασα κιόλας. Κομπάρσος τελείως. Αχ, ναι. Το σχολίασα κιόλας γιατί ήμασταν μαζί με την Χριστίνα. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Και το σχολίασα. Ναι. Πραγματικά. Έδωσε. Καθόσασταν κάτω δίπλα-δίπλα. Μου κρατούσε το χέρι. Θα με έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Καταρχάς, κάποια στιγμή όταν πήγε να μου φύγει κάτω. Δεν ξέρω τι έκανε. Παραπάταγε. Ε, Άννα, για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν φταίω εγώ, ήμουν πάνω σε σκαλοπάτι. Φταίω εγώ.
Ναι, παρόλα αυτά να σχολιάσω ότι και πάνω στο σκαλοπάτι που ήμουνα, όντως, καλά έκανε ο JB και ειδοποίησε για τον μπάνερ. Προφανώς με άκουσε, γιατί ήταν ακριβώς μπροστά μας τον μπάνερ και δεν τον βλέπαμε. Ισχύει αυτό. Πάντως, εγώ ήθελα να πω κάτι το οποίο θέλω να αναφέρω, το ότι σε τέτοιες συναυλίες, events, όταν έρχεσαι σε επαφή όντως με άλλους K-pop fans, όντως βλέπεις το πόσο εύκολο είναι να γνωρίζεις καινούριο κόσμο. Γιατί όντως όσο ήμασταν εκεί με την Άννα, όντως μιλάγαμε με καινούργια άτομα τα οποία δεν ξέραμε, ήταν απλά δίπλα μας και πιάναμε την κουβέντα. Παιδιά, αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι φοβερό συνέστημα. Είναι φοβερό συνέστημα. Είναι καταπληκτικό. Να ευχαριστήσουμε. Ναι. Πες μας. Να ευχαριστήσουμε την κοπέλα που μας δάνεισε το Άγκαμπο. Ναι. Έτσι. Να την ευχαριστήσουμε την κοπέλα. Βγάλετε φωτογραφία και βγάλαμε φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Το πιάσαμε στο χέρι μας. Ναι. Πρώτη και τελευταία φορά. Έχουν πολύ δυνατό φως. Πάρα πολύ ναι, δυνατό φως. Έχουν τρομερά δυνατό φως, okay. Να το πούμε και αυτό. Και μου έκανε εντύπωση. Άντε, πολύ. Σειρά μας να πάρουμε. Ναι, λίγο δυσέβρετα βέβαια. Ναι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πλέον κιόλας. Αλλά εντάξει, ναι. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω το ξέχασα. Συγγνώμη. Άννα, ποιον άλλο θα ήθελες να δεις από Got7, μια σκηνή το αγαπημένο σου συγκρότημα αυτή τη στιγμή? Jackson! Λοιπόν, παιδιά, σταμάτα εσύ, σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, αυτός που κάνει το μεγαλύτερο σόου είναι ο Jackson. Εννοείται το φίλο Jackson που τον θέλαμε. Γιατί Jackson είπες? Γιατί προτρέχεις. Γι' αυτό. Προτρέχεις. Λοιπόν, ναι, παιδιά, ο Jackson νομίζω ότι θα έκανε ένα τεράστιο μπαμ. Βέβαια, ο Jackson πιστεύω ότι θα, και χάλια να ήτανε και πυρετό να είχε, θα έδινε το 100% γιατί είναι ο Jackson. Ο Jackson, κούκλα μου, άμα είχε έρθει, θα χάναμε κόσμο, θα χάναμε κόσμο, θα στο φαν για τα χιλιά άτομα, κατάλαβα, θα μάδαζε εγκεφαλικό. Δεν θα φτάνανε, παιδιά, δεν θα φτάνανε. Σου λέω εγώ, εάν είχαμε μαζευτεί 1000 άτομα στο φαζ με τον Jackson, ο φίλος θα είχε βρει μαγαζί να μας πάει όλους να μας ταΐσει μετά. Εύκολα, ξεκάθαρα. Θα μας μοίραζε νερά ο Jackson, δε. Αγάπη μου, δεν τρελαθώ. Λοιπόν, φύγαμε εκτός θέματος παρόλα αυτά. Για άλλον είμαστε εδώ πέρα, για JB είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι, ναι. Να πω, θα ήθελα να πω. Άρα ήταν ο Jackson και από τον τραβάνι θα κρεμόντουσαν. Παιδιά, ναι, ο Jackson θέλει ο Άκα. Στην Αγία Σοφιά θα πάμε. Που είναι και καινούριο. Εκεί θα πάμε. Λοιπόν, στη ΣΑΕΚ, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κάτι. Στο γήπεδο της ΣΑΕΚ, που είναι και μια χαρά ωραίο καινούριο. Αυτό, αυτό. Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κάτι για τον JB. Παρακαλώ. Τι. Ότι, παιδιά, επειδή τον έχω παρακολουθήσει τον JB και γενικά έχω εντριβήσει πάνω στον JB, έχω δηλαδή μεταψηφιακό. Παιδιά, δεν τον έχω ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση. Ήτανε πάρα πολύ χάλια ο τύπος. Ήτανε τρομακτικά χάλια. Παιδιά, με το που βγαίνει, είναι και η Χριστίνα δίπλα να σου πει, με το που βγαίνει και τον βλέπω, λέει, παιδιά, δεν είναι καλά. Ναι. Κατευθείαν, δεν προλάβει δηλαδή φαινόταν, να πει στο τραγούδι με το που τον βλέπω. Ρε αγαπούλα μου, φαινότανε, γιατί όταν βγαίνει ο καλλιτέχνης μισή ώρα αργότερα από ό,τι έπρεπε, που καταλαβαίνω γιατί είναι το hype, έτσι γίνεται για να κρατήσεις λίγο ένα, να βγεις να κάνεις χαμό. Και βγαίνεις και τον βλέπεις και είναι σε μια κατάσταση τώρα αυτός. Θέλει να είναι εκεί. Το καταλαβαίνεις αυτή τη φωνή. Δεν θέλει να είναι εκεί. Που δεν μπορούσε να μιλήσει. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Παιδιά, ο JB είναι ένας καλλιτέχνης. Γενικά, οι GOT7 στο σύνολό τους είναι καλλιτέχνες οι οποίοι το έχουν αποδείξει κιόλας φεύγοντας από την JUP ότι θα δώσουν πολύ στις φαν. Δηλαδή είναι εκεί. Ναι, οπότε ναι. Και παιδιά, κάνουν τα πάντα για τις φαν. Και μου φάνηκε περίεργο γιατί ο JB είναι ένας από αυτούς. Ένα από τα μέλη το οποίο πραγματικά μπορεί να πεθαίνει, αλλά θα χαμογελάσει. Κοίτα, είναι αυτό. Εχθές είδαμε το JB να μην χαμογελάει. Δηλαδή, ναι, μου φάνηκε πολύ περίεργο. Ισχύει. Που έβλεπα τον bias μου να μην χαμογελάει. Δηλαδή, δεν τον έχω συνηθίσει ποτέ έτσι τον JB. Ναι, αυτό που λέω, παιδιά, χώρισε. Λέω, αυτός χώρισε. Ναι, ρε, αφού όλοι μας που ξεκινήσει η συναυλία, είμαστε να βγούμε online. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ποια είναι η κοπέλα του, να πάμε λίγο να την ψάξουμε. Και η κοπέλα ανέβαζε τι ανέβαζε. Δεν μου αρέσει η κοπέλα του. Συγγνώμη. Συγγνώμη, φίλη μου Γκόλντι, αλλά αυτή παίρνει το κατοστάρι. Ανά, να σου πω, κούκλα μου, ο bias είναι ο JB.
Δεν δέχομαι την άποψή σου για το αν σ' αρέσει η κοπέλα του ή όχι. Φαίνεται το γούστο σου επειδή αυτός είναι μπάια σου. Εντάξει. Δεν θα πω παραπάνω. Δεν θα πω παραπάνω. Τα καλύτερα παιδιά έχουν ψυχολογικά. Το λέει και η παροιμία. Κάτι είχε προσωπικό προφανώς. Ίσως είναι και αυτό το ότι η ενέργεια που είχε δεν ήταν στο μυαλό του η Αθήνα που μπήκε αργότερα σε συναυλία και εντάξει, δεν το είχε ελέγξει. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά εγώ να γυρίσω να πω ότι. Κι ας πέσουν, ξαναλέω, κι ας πέσουν να με φάνε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η συμπεριφορά του εχθές από ένα σημείο και μετά ήταν unprofessional. Γιατί όταν είσαι entertainer... Μα είναι και πολλά χρόνια σε αυτή τη σκηνή, μου κάνει εντύπωση, είναι από το 12. Οπότε... Ό,τι και να έχεις, θα πρέπει να προσπαθείς να το κρύβεις. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος έχει πληρώσει για να έρθει να σε δει και να περάσει καλά. Δεν έρχεται να σε δει και να πάθει πέντε κεφαλικά γιατί εσύ δεν είσαι καλά, γιατί... Τον βλέπεις. Βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Έφυγε από τη σκηνή τρέχοντας στο τέλος της συναυλίας. Και δεν καταλάβαμε, δεν πήραμε πρέφ ότι τελείωσε. Απλά άνοιξαν τα φώτα και λέμε, όπα, περιμένει, τι έγινε, ένα λεπτό. Αυτό σχολίαζα και πριν. Αυτό ακριβώς σας έλεγα. Ότι σαν συγκρότημα, όχι μόνο JB, θα δώσουν 100% ακόμα και αν είναι χάλια. Γενικά, ποτέ δεν είχαμε παράπονα από Cat 7. Ποτέ για κανένα λόγο, για κανένα stop, δεν υπήρχε ποτέ κανένα παράπονο. Και ξαφνικά έρχεται η χθεσινή συναυλία και σου έρχεται κεραμίδι στο κεφάλι και λες, κάτι πήγε λάθος. Προσωπικά, σαν φαν του αυτούνου, 100% αυτούνου, παιδιά, χθες εγώ λίγο απογοητεύτηκα. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό ήταν το άλλο σχέδιο. Εγώ απογοητεύτηκα, δεν τον περίμενα έτσι. Ναι. Ήταν ίδιος. Ήταν, παιδιά, ίδιος, όπως τον βλέπεις στα βίντεο και αυτά. Ναι. Ήταν ίδιος ο JB, η φωνή του άρτια, η φωνή του JB όπως την ξέρουμε. Αλλά δεν ήταν ο JB. Ναι, ήταν στενάχωρο, δυστυχώς. Ήταν κάτι που έμοιαζε στο JB και είχε την ίδια φωνή. Ναι. Ήταν απλά κάτι στενάχωρο. Εγώ... Ας ελπίσουμε, βέβαια, ότι το κοινό, όσο γινόταν να πέρασε καλά, να το ευχαριστηθεί και όσο γίνεται, τέλος πάντων. Γιατί, εντάξει. Ήρθαν από πολλά μέρη πραγματικά της Ελλάδας. Ακούσαμε και, δεν ξέρω κι εγώ τι μέρη, Αλεξανδρούπολη ήταν η κοπέλα. Είχαμε άτομα. Shout out στην κοπέλα που ήταν από Αλεξανδρούπολη. Πραγματικά, είχαμε άτομα από πολλές περιοχές. Περαστικά να τις πούμε, γιατί ήταν και άλλη κοπέλα από την Αλεξανδρούπολη. Περαστικά, λοιπόν. Οπότε, εγώ αυτό θέλω. Να πέρασε καλά ο κόσμος στο τέλος της ημέρας. Να χάρηκαν που τον είδαν έστω όπως έγινε η συναυλία, όπως έγινε. Ναι. Και να πούμε ότι αναμένουμε να έρθουν και άλλα πράγματα. Πολλοί το ξέρουν. Πολλοί το έχουν δει και για τον Κίσου που έχει ανακοινωθεί ότι τώρα έρχεται κοντά στις αρχές του 23, προς Φεβρουάριο. Έχετε το νου σας. Και για όσα παιδιά είχαν πάρει ήδη εισιτήρια, να το αναφέρουμε ότι θα πρέπει να, λίγο, να το κοιτάξετε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Λογικά μέσα στις επόμενες μέρες ή με το που αλλάξει ο χρόνος θα βγει κάποια ενημέρωση, κάποιο update. Something's gonna happen. Ναι. Οπότε αυτό. Αναμένουμε τουλάχιστον να μπει η Ελλάδα στο χάρτη. Και να μας έχουν λίγο υπόψη τους. Γιατί ο κόσμος πραγματικά έδειξε ότι ήταν εκεί για τη συναυλία. Μέσα και σε 2 εβδομάδες βρέθηκαν πραγματικά πάνω από 1000 άτομα να είναι εκεί πέρα. Ναι. Μέχρι και τελευταία στιγμή. Να πούμε ευχαριστώ. Βεβαίως. Να πούμε ότι δεν έγινε τόσο σούσουρο γιατί ήταν ο JB των Cat 7. Αν ήταν κάποιος σε τρίτο τελευταίο. Σίγουρα. Δεν κόσμος, σε τόσο short notice, δηλαδή σε 2 εβδομάδες να μαζέψεις τόσο κόσμο, δεν γίνεται. Σίγουρα. Είναι ανάλογα και τον καλλιτέχνη προφανώς. Ναι, εννοείται. Εμείς να ευχαριστήσουμε την Άννα που ήρθε στο επεισόδιο τηλεφωνικώς. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να πούμε ότι αναμένουμε να σε έχουμε και από κοντά, να ξέρεις, να σε γνωρίσει εδώ ο κόσμος, να σε δει από κοντά. Σουν, θα με δει κιόλας, θα φύγει. Όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου, δεν θα φύγει ο κόσμος. Εντάξει, Άννα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Φιλάκια. Ευχαριστώ. Bye. Φιλάκια. Έχω να δηλώσω ότι αυτό το επεισόδιο πραγματικά είχε πάρα πολλά πρόπτα περιστατικά. Βέβαια, είχαμε και πολλούς καλεσμένους, το οποίο ήταν, να σου πω κάτι, κάτι διαφορετικό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ήταν ωραίο. Είναι ωραίο να ακούμε όλες τις πλευρές από όσους και τα παιδιά που συμμετείχαν προφανώς από πίσω, που δουλέψανε για το project, μην ξεχνάμε. Έτσι, γιατί... Είναι ακόμα εκεί. Που αφιερώσαν τον χρόνο τους και την ενέργειά τους για να γίνει το project. Τα παιδιά που βρέθηκαν και βοήθησαν τον κόσμο για να μπει μέσα στην συναυλία και ό,τι χρειάστηκε. Και η Pop Gold Greece και η Mall. Να πούμε τα ευχαριστώ που δέχτηκαν να μας μιλήσουν σήμερα. Μοιράστηκαν ό,τι είχαν να πούνε για τη συναυλία.
Αυτά έχω να πω. Έχω να πω ότι χάρηκα που τον είδα τον JB και θα καταλήξω. Στενοχωρήθηκα λίγο με την κατάσταση, αλλά υπάρχει ένας μικρός διχασμός. Είμαι 50-50. Ωραία. Εσύ να πεις για τα ευχαριστώ σου για τη συναυλία και όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω από τη μεριά μου ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα άτομα τα οποία ήρθαν και μας μιλήσανε. Είτε γιατί εμένα μπορεί να με έχουν δει στο YouTube ή στο Mega που είχα εμφανιστεί, ή επειδή είμαστε οι Νούκου. Είμαστε οι Νούκου, δε. Που ήρθανε και μας μιλήσανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δείξατε έτσι. Ήρθατε και μας μιλήσατε. Καρδούλα. Καρδούλα. Thank you. Οπότε να το κλείσουμε το επεισόδιο εδώ. Ήταν αρκετό. Νομίζω, να δω εγώ τι θα κοψοράψω το κερατό μου μέσα. Εσύ έχεις δουλίτσα τώρα, έτσι πως έγινε, τι να σε κάνω. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λέω το ποίημα. Ναι, ξεκινάς. Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά που μας ακούσατε. Έχασα το ποίημα. Τι σου συμβαίνει, ποια είσαι. Είναι καλά, φορά το ματάκι, κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και για αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Τρίτη στις 3 στο Spotify και να μας ακούτε και να μας βλέπετε κάθε Σάββατο στις 3 στο YouTube. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye. Γεια σας.